μαρτυρεί την παρουσία των Αγίων, τη συνέχεια αυτών όλων των Αγίων, οι οποίοι ευρίσκονται μαζί μας στη λειτουργία κάθε μέρα και τους έχουμε μαζί μας όταν προσευχόμαστε και τους επικαλούμεθα και τους έχουμε μαζί μας ακόμα και όταν διαβάζουμε τους βίους των Αγίων αυτών όλων. Ξέρετε πόσα παραδείγματα έχει τέτοια που μια απλή πράξη μας συνέδεσε με τους Αγίους. Θυμάμαι ένα απλό γεγονός να σας πω από το Άγιον Όρος. Μια φορά μου έλεγε ένας φίλος μου ασκητής γέροντας, κοιμήθη τώρα, ότι μια φορά που καθάριζε εκεί το κελί του ασκητήριον του, βρήκε σε μια χαρτοκούτα κάτι παλιές εικόνες, χάρτινες, παλιές ρωσικές εικόνες, φθαρμένες από τον χρόνο, ποιος ξέρει. Εκεί που τις κοίταζε και ήταν όλες φθαρμένες, αποφάσισε να τις κάψει τις εικόνες αυτές, γιατί ήταν τελείως φθαρμένες. Είχε όμως και μια χάρτινη εικόνα ρωσική του Αρχαγγέλου Γαβρίλ. Πήγε αυτή να ρίξει το φούρνο, αλλά λέει, κρίμα ρε παιδί μου, καινούργια είναι αυτή φαίνεται. Την κάψω, μην την κάψω, αφού είναι καλή, άντε τέλος πάντων, άστη. Και έπιασε μια πινέζα, ένα καρφάκι, και την έβαλε πάνω από την εξώπορτα του. Και οι παλιόπορτες του Άγιον Όρος, κάτι παλιόπορτες ας πούμε, χρόνων πολλών, την κάρφωσε εκεί πάνω και την ξέχασε, μια μικρή κονίτσα. Το επόμενο βράδυ, όταν ο ασκητής έκανε την προσευχή του, την αγρυπνία του που έκανε κάθε βράδυ, ακούει κάποιον να θυμιατίζει μέσα στην εκκλησία, θυμίαμα, και ακούει το θυμιατό. Πάλι τι συμβαίνει άραγε, νύχτα μόνος του, στην έρημο. Θυμιατίζει κανένα, τέτοια ώρα, τι είναι άραγε. Και ακούει το θυμιατό, τα κουδουνάκια του θυμιατού να χτυπούν. Και σφρέφεται και τη μυρωδιά του θυμιάματος. Και αυτό ήταν στο εκκλησάκι του. Άκουγε, κάποιος θυμιάτιζε. Περίμενε. Θυμιάτισε την εκκλησία, βγήκε στο διάδρομο, θυμιάτισε το διπλανό δωμάτιο και ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα. Ήταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ με το θυμιατό, το θυμιάτισε αυτό, τρεις φορές και έφυγε. Και μετά θυμήθηκε ότι χθες είχε φυλάξει τη μικρή εικονίτσα. Ένα απλό πράγμα, το οποίο είναι πολύ απλό και τίποτα, ας πούμε. Και όμως βλέπετε ότι ο Θεός και οι Άγιοι του Θεού έχουν πολύ αρχοντιά και εμείς ελάχιστον μπορούμε να κάνουμε και ο Θεός άπειρες φορές μας ανταποδίδει. Και αν μία φορά ο άνθρωπος επικαλεστεί το όνομα του Θεού ή επικαλεστεί τους Αγίους, έτσι, τους Αγίους της ημέρας, τότε ο Θεός επεμβαίνει. Θυμάμαι και μια άλλη φορά κάποιος μοναχός συμφοιτητής μου ήταν αυτός στην Αγία Άννα, στη σκήτη της Αγίας Άννης, χαρούσαν εκεί ένα σπίτι και όπως πετούσαν τα δοκάρια κάτω στον κρεμό, πήγε να πετάξει ένα δοκάρι και χωρίς να προσέξει το καρφί τον άρπαξε από το ράσο και τον εξφενδόνισε κάπου 150 μέτρα βάθος στα βράχια. Φυσιολογικά πρέπει να έχει προστοποιηθεί το παιδί αυτό. Νέο παιδί ήταν τότε, 30 χρόνια ακόμα δεν θα ήταν ίσως. Είχε σπάσει η σπλήνα, τα νεφρά, ξέρω εγώ, φέρανε ελικόπτερο να τον πιάσει από το Άγιον Όρος και η μητέρα του, την ειδοποίησαν η μητέρα του ότι έλα και ο γιος σου θα πεθάνει. Αλλά πριν την ειδοποίησω κοιμόταν και βλέπει στον ύπνο της τον Άγιον Νικόλαο και της λέει, κοίταξε κυρία Μαρία, ο πάτερ αυτός, να μην πω το όνομά του γιατί ζει τώρα, είναι και ιερέας, κάτι έπαθε σήμερα, αλλά εγώ τον φύλαξα και αυτό να του το πεις. Η γυναίκα απλοϊκή, τέλος πάντων, συνήθιν την τρομαγμένη, σε λίγο την ειδοποιούν, έλα και το παιδί σου είναι στο νοσοκομείο, τιμωθάνατος. Πάει στο νοσοκομείο, πέρασαν οι μέρες, οι διαδικασίες, τέλος πάντων έζησε. Τι έγινε και την ημέρα? Ήταν η μέρα Πέμπτη που έγινε το δυστύχημα. Και το πρωί ο πάτερ αυτός διέβασε τον κανόνα του Αγίου Νικολάου στον όρθρο. Τον είπε, ένα πάτερ να διαβάσεις. Και διαβάσε εκείνον τον κανόνα. Και έγινε αιτία εκείνη ανάγνωσης,
να επέμβει ο Άγιος να σώσει τον άνθρωπο από αυτόν τον θάνατο. Ξέρετε ότι κάθε επίκληση που κάνουμε στους Αγίους, κάθε φορά που κάνουμε το σταυρό μας, κάθε φορά που έστω και νοερά επικαλούμαστε τον Θεό, αμέσως ο Θεός είναι παρόν και οι Άγιοι είναι παρόντες. Και επεμβαίνει ο Θεός, και δεν το λέω αυτό ότι σίγουρα θα μας γλιτώσει από έναν κακό. Μπορεί να μην μας γλιτώσει, μπορεί να μην γλιτώσουμε από το επίγειον κακό. Αλλά σημασία για τον Θεό έχει πρώτα η σωτηρία της ψυχής μας. Και αν επικαλούμαστε τον Θεό, τότε οπωσδήποτε ο Θεός είναι παρόν. Και ουδέποτε, να είστε βέβαιοι για αυτό το πράγμα, είναι δυνατόν να επικαλεστούμε ή οδήποτε Άγιο, ή να κάνουμε το σημείο του Τιμίου Σταυρού πάνω μας, ή να επικαλεστούμε το όνομα του Χριστού και να μείνει η προσευχή μας χωρίς απάντηση. Είναι αδύνατο πράγμα. Πάντοτε ο Θεός είναι παρόν, είναι δίπλα μας. Τώρα, εάν περνούμε πράγματα τα οποία μας φαίνονται εμάς οδυνηρά, αυτά είναι ανάγκη να περάσουμε. Ο ίδιος ο Χριστός πέρασε από το μαρτύριο. Θα περάσουμε κι εμείς από το μαρτύριο, γιατί έχουμε άλλον τόπο για τον οποίο πορευόμαστε. Δεν είμαστε για αυτήν τη ζωή.